ocean room with an old man. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η μόνη κόντρα που μπορείς να κάνεις του θανάτου, σαν έρθει ο χάρος να σε βρει, να σε του πεταμάτου. Να τα έχει ζήσει όλα δηλαδή. Οδηγενείς, οδηγενείς ψυχομάχη, κυνηγείς, κυνηγείς το νεκρό μας. Κυνηγείς, κυνηγείς το νεκρό μας. Εκεί πλάκατον, εκεί πλάκατον ανατρίχια. Οι μαντινάδες της Κρήτης είναι σαν την τρέλα της ζωής. Έρωτας και θάνατος, χαρά και πόνος. Και όχι ξέχωρα, όλα σε ένα δύστιχο, όλα σε ένα σώμα. Με αυτή τη σκέψη κατέβηκα στην Κρήτη, για τον γλυκόπικρο κόσμο των μαντινάδων. Να συναντήσω ανθρώπους που εκτιμώ και να γλεντήσουμε μαζί την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Να προετοιμαστούμε για την νηστεία που έρχεται. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει πάει σχολείο να γράφει ποίηματα? Αυτός υπάρχουν και ερωτήσεις χωρίς απάντηση. Με την άδεια γεννάτε, Σταύρο, δεν παρατσένετε. Είναι έκφραση ψυχής, παρατηρητικότητας. Είναι ο πόνος με τη χαρά που είναι ένα πατσάλι, μια ζύμη. Και με τα δάκρυα είναι ζυμωμένη. Αυτό είναι για να γράψει μαντινάδες, άμα σου τύχει. Ναι, αυτό είναι και εμένα το κριτικό μου όπλο. Όπλο δεν έχεις, ε? Όχι. Μπιστόλι στη μέση μου δεν έβαλε ποτέ μου. Γιατί οι ματινάδες μου είναι σφαίρες τέτοιες. Μα οι άντρες δεν πρέπει να έχουν όπλα. Οι άντρες. Οι καλοί άντρες, όχι. Οι καλοί αυτοί που φοβούνται. Ναι. Στον έρωτα απόψε ανατέλει, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μα απ' της καρδιάς τα δράχτη σα θέλω να κοπείς. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνανθος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Τι έβλεπες μικρό από το δωμάτιό σου? Τι έβλεπα? Είχα κολλήσει ένα αυτοκόλλητο στο κρεβάτι του Παναθηναϊκού. Κάπου το βρήκα, που έλεγε και όχι στα ναρκωτικά. Στην πόρτα κάτι αστεράκια αυτά που παίρνουν το φως και μας βγει το φως έτσι λάμπουνε ακόμα. Από το παραθύρι? Από το παραθύρι ήταν έξω η μάντρα για τα πρόβατα. Είχαμε τα πρόβατα, η χειμερινή μάντρα. Όταν έβρεχε δηλαδή, ήταν εκεί πέρα το...
Εκεί, δηλαδή, σε αυτά τα δωμάτια που μεγαλώσανε, ζήσανε πρόβατα κτλ. Εκεί κοιμόμασταν κι εμείς. Και ακόμα, σε αυτό το σπίτι είμαστε δηλαδή. Και έξω είναι το χώμα ή το βουνό, δηλαδή είμαστε στο βουνό. Οι πρίνοι, οι πέτρες. Τώρα έχουμε και κότες, έχουμε και διάφορα τέτοια πράγματα. Τον πατέρα μου Ψαρογιώργη, εμένα Ψαρονίκο, το Γιάννη Ψαρογιάννη και τον Αντώνη Ψαραντώνη. Σταύρο, να πάρουμε στα φιδωλιά από εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίες τα φιδωλιές. Εδώ ντόπιες. Ωραίες είναι. Πάρα πολύ ωραίες. Τώρα στα φιδωλιές δεν έχεις φάει. Και πάρε και λίγο τυράτσι. Από πού βγαίνουν αυτές? Αυτές είναι από το διπλανό χωριό εδώ από την Καρκαδιώτισσα. Βάλουμε τη σκουλιά, ε. Μόνο μία όμως, ε. Ναι. Γιατί μετά θα λέω εγώ μαντινάδες. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Φεύγει η ζωή και χάνεται. Και δε γιαγέρνει φως μου και εσύ θα ρίσεις προς τα γεννής, κατακτητής του κόσμου. Γεια σου, Σταύρο. Χαρός ήρθες. Τι είπα. Ο Σταύρο, θα το κάνουμε σκορπιό μας. Και ό,τι υποθέσω. Τη γεια μας. Και καλή τσικουλιά. Ωραία. Για πες μου για τη φυλακή. Πόσο καιρό? 2,5 χρόνια. Και ήσουν τότε? 23 χρόνια. Κοπέλι. Δεν είχε κανείς. Θα είδω πουλί μέσα στο κλουβί, ό,τι πουλί για νένε. Δεν ξέρω τι παθαίνουνε, τα μάτια μου και κλαίνε. Αυτές είναι μαντινάδες φυλακής. Φυλακής. Ό,τι πουλί για νένε. Είτε ποινικός, είτε πολιτικός, κρατούμενος. Ό,τι πουλί για νένε. Μόνο ποιος κάνει φυλακή μπορεί να εξηγήσει. Γιάντα, τα ειδώνη δεν μπορεί μέσα στο κλουβί να ζήσει. Δικιά σου είναι αυτή? Δικιά μου. Κατά δική μου. Είχαμε οργανώσει ένα μικρό πανεπιστήμιο στη Πτέρυγα για το πολιτικό κρατουμένο. Άλλος έκανε φιλοσοφία, άλλος οικονομία, άλλος αγγλικά, γαλλικά. Εσύ τι τους μάθαινες, μαντινάδες? Εγώ τους μάθαινα ακριβώς μαντινάδες. Εκείνη την εποχή ήταν που άρχιζα να μαθαίνω το μαντολίνο. Και είχα αρκετά πράγματα να ασχολούμαι για να γεμίζω τον χρόνο, τον απέραντο χρόνο της φυλακής. Από πότε μαντινάδες? Από πάντα? Από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί αποστήθιζα αυτές που μου αρέσανε και από την αρχή της εφηβείας που άρχισε να με ενοχλεί και εμένα το πίβουλο κοπέλι που λέει ο μεγάλος κορνάρος. Ο έρωτας. Ο έρωτας. Άρχισα να φτιάχνω τις δικές μου. Φουρτουνιασμένη θάλασσα κι ηφαίστειο που βράζει, μοιάζει μακριά σου η καρδιά όταν αναστανάζει. Θυμάμαι την πρώτη μαντινάδα που με εντυπωσίασε ακούγοντάς τη από τους παλαιότερους. Τρέχει ο ποταμός νερό, μα τρέχει λίγο-λίγο. Αχ, και να τρέχει πολύ, να του κλωθώ να φύγω. Να τον ακολουθώ τον ποταμό να φύγω. Ναι, ναι. Μιλάμε τότε για ποια Κρήτη? Χωριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με χωματόδρομους. Όσα είχαν δρόμους να περνούν μέσα από τα χωριά. Κοντά παταλονάκια, ξυπόλυτα παιδιά. Πίνα? Όχι πίνα. Είχαν τα... Τα χωριά δεν πεινάσανε οι άνθρωποι. Υπήρχε κρυθινοκουλούρα. Οι ελιές, τσακιστές ή σταφιδολιές, γλίνα από το χείρο του το Χριστουγέννων και όλα πηγαίνανε μια χαρά. Και αρχίζεις να γράφεις ερωτικές μαντινάδες πότε? 13, 15? Εκεί γύρω στα 14, 15.
αρχίζουν να βγάζουν μαντινάδες, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσεις με την εκλεκτή των ονείρων σου ή της πραγματικότητάς σου. Θυμάσαι καμιά, όχι εκλεκτή, ενώ μαντινάδα. Παρέα με τον Έρωτα και με τον Μαντολίνο, στη γειτονιά σου κάθε αργά το στεναγμό μου αφήνω. Να σου πω, ανεκπλήρωτη έρωτες, έτσι. Ανεκπλήρωτη. Δηλαδή τότε, τι να δεις από την κοπελιά, την άγγιζες, με όχι, τίποτα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εμπόλια, εμείς το λέγαμε εμπόλια στα την τάδε κοπελιά. Δηλαδή την έβαλα στο σημάδι. Εμπόλιασα. Ναι. Αυτό που κάνουμε στις 30 φιλιές. Στις 30 φιλιές. Συνήθως εμπολιάζαμε και λέγαμε ο Μίτσος αγαπά του τάδε τη θηγατέρα. Ο Γιώργης αγαπά την άλλη, ξέρω. Και οι κοπελιές. Η κοπελιά, για να δείξει ότι ανταποκρίνεται, υψήλωνε τη λάμπα, σημάδι ότι άκουσε τα μηνύματα που σταλθήκανε. Αυτές που πετρελαίου, ε. Ναι, βέβαια. Με τα μουζωμένα γέλια. Ή αν συμμετείχαμε σε παρέα που γινόταν γλέντι χορός, οι κλεφτές μαθιές δίνανε και περνάνε. Να σου πω κάτι. Παντρεύεσαι, κάνεις παιδιά. Έτσι δεν είναι. Μια ωραία γυναίκα. Πόσες μαντινάδες να γράψει για την ίδια γυναίκα. Τις έχεις γράψει μαντινάδες. Ασφαλώς. Αλλά όλες οι μαντινάδες που έχω βγάλει δεν αναφέρονται στη γυναίκα μου. Αυτή επήρε τις πρώτες του έρωτά μας. Στη συνέχεια με επηρεάζουν και άλλα βλέμματα και βγάζω μαντινάδες. Επιτρέπεται αυτό δηλαδή, ε? Φυσικά και επιτρέπεται. Εμένα η καρδιά μου είναι άστατη. Δεν ξέρω τον άλλον ανθρώπο. Υπάρχει και σχετική μαντινάδα πάνω σε αυτό το θέμα που λέει «Ο φέτος φως μου σ' αγαπώ, του χρόνου δεν σου τάσω, γιατί έχω άστατη καρδιά και εύκολα γνώμη αλλάσω». Η γυναίκα τι λέει αυτά ή θα τα ακούσει τώρα? Η γυναίκα κρίνει τις μαντινάδες σαν αυστηρός κριτής. Αν είναι καλή ή κακή, δεν την ενδιαφέρει αν αναφέρονται σε αυτήν ή όχι. Στον ερωτόκριτο της οφείλουμε τις μαντινάδες. Στον Κορνάρο οφείλουμε πάρα πολλά. Την εποχή που ήμουν κοπέλι ακόμη, δίπλα στο Τζάκι υπήρχε μια θηρίδα και ο πατέρας μου έβαζε τον ερωτόκριτο εκεί. Αυτός ήταν ο θησαυρός του σπιτιού, ε? Αυτός ήταν ο κρυμμένος θησαυρός, ο φανερός μάλλον θησαυρός. Κάθε βράδυ λοιπόν ο πατέρας μου έβγαζε τον ερωτόκριτο από τη θηρίδα και μας διάβαζε σε συνέχειες. Κάθε βράδυ, όπως είναι σήμερα τα σύριαλ στην τηλεόραση, παρακολουθείς τις συνέχειες, έτσι ακριβώς γινόταν κάθε βράδυ. Όλο το χειμώνα αυτό το πράγμα. Και με μεγάλη αγωνία περιμέναμε να σουρουπώσει, να φάμε και μετά να κάτσουμε στο τζάκι, να ακούσουμε τον πατέρα μας που μας διάβαζε τον ερωτόκριτο. Είχα τον μπάρμπα μου, τον αδερφό του πατέρα μου, τον Σταυρακογιώργη, ο οποίος ήξερε όλο τον ερωτόκριτο απ' έξω. Γιατί τον είχε στη βούρια του όντας βοσκός και τον είχε αποστηθήσει. Η βοσκή συντροφιά με τον ερωτόκριτο, ε? Ναι, ήταν όπως είχαν το σουβλί, την οριά, τα πεδούλια για να τζαγκαρέψουν τα στιβάνια εντός στη βούρια ή το φαγητό εντός, το ότι ένα κομμάτι τυρί ή παξιμάδι. Μέλιες. Ναι, μέσα είχαν στη βούρια και τον ερωτόκριτο. Πάρα πολλοί, αρκετοί από αυτούς τον αποστηθίζανε. Αντιλαλούσανε τα όρη
πολλές φορές από το τραγούδι του Ερωτόκριτου. Εσύ ποιο στίχο έχεις συγκρατήσει? Από κατέχει και μιλεί, με γνώση και με τρόπο, κάνει να κλαίν και να γελούν τα μάτια των ανθρώπων. Ακούσες αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιτιάς στη στράτα. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δω και να νημένω, κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό εκείνο. Υπάρχει πιο πολύς έρωτας στην Κρήτη? Όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο πολύς. Είναι όπως λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ερωτική πόλη. Mm. Εκφράζεται όμως με πολύ ωραίο τρόπο. Εκφράζεται πολύ ωραία με σπαραγμό, με μίσος, με εκδίκηση. Η Κρήτη έχει μια σχιζοφρένεια. Η ομορφιά της, η μαγεία της και το επικίνδυνό της είναι ότι είναι κολλημένη στο παρελθόν. Έχει μεγάλη παράδοση, μεγάλη σχέση με την παράδοση. Αλλά ταυτόχρονα στις καλές τις στιγμές κοιτάζει προς το μέλλον. Καλιά χωσέ με θάνατο, παράλλη με ζωή μου, για σένα γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί. Εσείς τι είστε? Αστροφυσικός. Εγώ είμαι αστροφυσικός. Υποτίθεται ότι είμαι αστροφυσικός και υποτίθεται ότι είμαι και άλλα πράγματα. Έχει όμως σημασία να σου πω πώς εγώ αγάπησα την κριτική μουσική. Γιατί εγώ ήμουν από αστική οικογένεια. Και η αστική οικογένεια, ακόμα και του Ηρακλείου, όπως και των Αθηνών της Θεσσαλονίκης, εκείνη την εποχή άκουγε Ατίξο, Γιούλ, Χερόπουλο. Οι μαντινάδες ήταν πράγματα των χωριών. Και τα ριζίτικα πράγματα των πολεμιστών δεν μας ανήκαν. Κάποια στιγμή όμως, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται στο υπερπέραν, ο πατέρας μου, και ενώ σπούδαζα μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, μέσα στην τεχνολογία, μέσα στην πρόοδο της επιστήμης, μου έστειλε κάτι μικρά δισκάκια 45 στροφών με κριτική μουσική. Ριζίτικα, μαντινάδες, ό,τι καλό υπήρξε εκείνη την εποχή. Νίκο Ξυλούρη. Εγώ λοιπόν στο Λονδίνο έμαθα την κριτική μουσική, εκεί την αγάπησα. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο ότι ο Καζαντζάκης ο κριτικός γράφει τα σπουδαιότερα βιβλία του στο εξωτερικό, στην Αντίβ. Για να μην πω και τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολωμό. Η Ελλάδα μέσα μας πικραίνει, έξω όμως την ανακαλύπτουμε πολύ πιο εύκολα. Κοιμάτα μακριά τα υβάλλει. Αρχίζει να ζητάω στον πατέρα μου μια λίρα να μου πάρει να μάθω. Η μάνα μου θύμωνε. Ο λιράρης το έχανε για κακό επάγγελμα. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Και μια μέρα αποφάσισε ο πατέρας μου να ρωτήσει το δάσκαλο, το Δραμουντάνι. Και του λέει ο δάσκαλος, πάρε μου του κουπελιού τη λύρα, αφού τη θέλει και θα μου θυμηθείς μια μέρα. Τον Ξυλούρη τον γνωρίσατε? Ναι, είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
είχατε ντύσει. Νομίζω ότι ο Ξυλούρης είναι από αυτούς που δεν θα ξεπεραστούν ποτέ. Και έφερε την κριτική μουσική παντού. Ναι, θα έλεγα όμως μαζί με το Μουντάκι. Ο Μουντάκης και ο Ξυλούρης λοιπόν ήταν οι άγγελοι της κριτικής μουσικής. Και στις μορφές όμως ήταν άγγελοι. Αρματώσει τη χαρά του, να αρματώσει τη χαρά του. Το τραγούδι του να πει, το τραγούδι του να πει. Ποιος είναι ο Μουντάκης σήμερα, ο Ξυλούρης? Για να μην σε ρωτήσω ποιος είναι ο Βενιζέλος, που είναι πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολο το δεύτερο. Δεν υπάρχει ο Βενιζέλος. Κανένας δεν πέρασε τα σύνορα της Κρήτης όπως ο Βενιζέλος. Είναι ένα μεγάλο και ανεξήγητο έλλειμμα. Σπουδαίο ότι ο Μουντάκης και εξηγεί εν μέρει αυτό που είπαμε πριν. Ένα από τα μεγάλα του μελήματα, από τις μεγάλες του έγνοιες, είναι να σπείρει σε όλη την Κρήτη σχολές μουσικής, σπουδαίας μουσικής. Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Πώς το εξηγείς ένας βοσκός να λέει μια μαντινάδα, να βγάζει μια μαντινάδα, ενώ δεν έχει πάει σχολείο? Μα και ο Μουντάκης στην ουσία δεν είχε πάει σχολείο. Μάλιστα μου έλεγε ο ίδιος ότι το πρώτο του βιολί το αγόρασε σε ανταλλαγή με ένα αρνί και πέντε τυριά. Βγαίνουν ακόμα καλές μαντινάδες? Βέβαια βγαίνουν. Αρκεί να απομακρυνθούν από την τετριμένη γλώσσα της καθημερινότητας. Η μεγάλη μαντινάδα μπορεί να είναι αντιμνημονιακή, αλλά δεν θα πει ποτέ τη λέξη. Και οι μαντινάδες υφίστανται σήμερα, θα έλεγα, τον εκφυλισμό που ζει όλη η εποχή. Πάντα όμως παράγονται μαργαριτάρια μέσα στη σύγχρονη εποχή. Μαργαριτάρια μαντινάδας. Ας παραχθούν και μερικά μαργαριτάρια πολιτικών. Έλα πάρε με εκεί που το κορμί λιγάει, εκεί που το κορμί γεννάει. Έλα πάρε με και θεϊκός μου γίνε στίχος που τον χορεύει ο ρυθμός κι ο ψάλτης ήχος. Πήγαινε στα πρόβατα? Πήγαινα μέχρι 9 χρονών. Τα τελευταία 2-3 χρόνια τα είχα και μοναχός μου. Δηλαδή μου τα εμπιστευόταν ο πατέρας μου και πήγαινα και στα βουνά. Εκεί έμαθα μαντολίνο βασικά, στα πρόβατα. Είπες. Ήθελα ποδήλατο εγώ τότε. Ήμουν 5 χρονών και ήθελα ποδήλατο. Και ένα μεσημέρι γυρίζω από το σχολείο και λέει: Πατέρας μου, σου έχω μια έκπληξη δώρο. Και λες εσύ το ποδήλατο? Λέω ναι, και ρωτάω κιόλας για να μην στεναχωρηθώ και πάρα πολύ. Λέω: Λάστιχο έχει. Λέει: Πήγαινε μέσα στο κρεβάτι, το είχε σκεπασμένο το σεντόνι. Το ανοίγω, βλέπω ένα όργανο. Είδα το μαντολίνο, δεν με ενθουσίασε, α πούμε, αλήθεια. Πιο πολύ νευρίασα κιόλας γιατί δεν ήταν ποδήλατο. Και το έπαινα στα πρόβατα. Θυμάμαι τα ωραίες εικόνες. Αυτά είναι. Τα έχω σαν, όπως το λένε, σαν φυλαχτά. Φυλαχτά, ιερά πράγματα, ναι. Θυμάμαι δηλαδή να είμαστε. Υπήρχαν 2-3 κατσοπρινιές που λέμε, 2-3 πρίνοι, οι οποίοι ήταν πυκνοί από πάνω, ας πούμε, και είχαν και μέσα. Είχαν χώρο. Και πηγαίναμε, εκεί πηγαίναμε και καθόμουν και τα πρόβατα μαζί, κολλητά δηλαδή, ζεστασιά.
Και έπαιζα μαντολίνο στα πρόβατα, ήταν οι πρώτοι ακροατές. Και μάλιστα θυμάμαι τις εικόνες έτσι που κοίταζα να δω τι. Αν αντιδρούν. Ναι, να δω τι κάνουν τα πρόβατα. Άμα έκανα φάλτσο, άμα έπαιζα δυνατά, άμα τα. Κάνα μια απότομη, να δω άμα τρομάζανε και τέτοια. Δεν ξέρω, το θεωρώ το σπουδαιότερο μάθημα που έχω πάρει. Δηλαδή αυτά που έφτιαχνα μόνος μου στο βουνό, ό,τι περιπέτεια και ό,τι κόσμο τέλος πάντων έφτιαχνα εκεί πέρα, αυτό είναι ο πλούτος μου νομίζω που με ακολουθεί ακόμα. Mm. Αυτό το πράγμα νομίζω. Και μέχρι και σήμερα αυτό απορώ δηλαδή με τον κόσμο πώς ευχαριστιέται με αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πια δεν ευχαριστιέται, γιατί έχουμε αυτό το πράγμα που το ονομάσαν κρίση. Απορούσε πιο πολύ από ότι τώρα, γιατί τουλάχιστον τώρα υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια πίεση, ένας πόνος, ένα ζόρι. Ναι, σωστό και σεβαστό και πραγματικά και εγώ στεναχωριέμαι και λυπάμαι και τσατίζομαι για τα ψέματα, για όλα αυτά. Αλλά τσατιζόμουν το ίδιο και πριν μερικά χρόνια που ζούσαμε πάλι σε αυτό το ψέμα. Αυτό που εσπείραμε θερίζουμε τώρα. Και εμείς βέβαια οι νεότεροι, όπως και οι πιο νεότεροι, δυστυχώς δεν συμμετείχαμε σε αυτή τη σπορά. Ας είναι βέβαια. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε εμείς όπως μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει, αν μπορεί να κάνει κάτι. Εδώ που λες όταν είμαστε μαθητές γυμνασίου και ήταν πασέλινος φεγγαράδα, ερχόμαστε με τις φίλες μου και παίζαμε το μαντολίνο, ήταν σαν να κάναμε κατάδα στο μεγάλο δάσκαλο, τον Νίκο τον Καζαντζάκη. Εδώ είναι το απάβγασμα της φιλοσοφίας του Καζαντζάκη. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Και έχει συνέχεια, αν δεις τεβαλήσει τον παράδεισο ή την κόλαση, θα έμπαινε στις πράξεις μου ο υπολογισμός. Και τότε δεν θα ήμουν ελεύθερος. Αυτός ήταν ο μεγάλος δάσκαλος. Καζαντζάκης. Κρατούσε ένα δευτέρι μαζί του. Έγραφε λέξεις, παροιμίες, ματινάδες. Ό,τι άκουγε από τους ανθρώπους του κόσμου. Κάποτε πήγε στην Ισπανία και το τελευταίο του έργο είναι η αναφορά στον Γκρέκο. Πήγε να δει τον παππούλι του. Θεωρούσε ότι είναι παππούς του ο Γκρέκο. Και λέει, αν είχες σάρκα, θα σου κρατούσα από την Κρήτη διάφορα. Αλλά επειδή παππού μου δεν έχει σάρκα, θα σου φέρω τρεις ματινάδες. Τις έλεγε ο Λυράρης, ο Χαρίδημος και πολλοί σ' αρέσανε. Να σου πω τη μια. Ναι, ναι. Όρτσα διάλε την πίστη του και όπου το βγάλει η βράση. Για που θα σάσει μια δουλειά, για που θα σου χαλάσει. Πολιτική πρόταση. Γιατί δεν ισχύει για σήμερα ως πολιτική πρόταση. Δεν ισχύει για σήμερα. Ή του δίνουμε μια και τα κάνουμε όλα λίμπα, ή τα χαλάμε όλα, ή σωνόμαστε. Απλά. Αυτά λέει ο Καζαντζάκης. Για πες μου άλλη που θυμάσαι. Τσιχύρας, το προσκέφαλο, μυρίζει σαν κηδόνι. Και το μυρίστηκα κι εγώ και ο νους μου δεν μερώνει. Ερωτικός Καζαντζάκης, ε. Ερωτικός Καζαντζάκης. Θες μια πιο τολμηρή. Για πες. Λοιπόν, χαρόδο το κουρμάκι σου από τα μισά και κάτω. Βάζει το χέλι για ζωντανό και μονομιάς ψοφάτο. Το πιο ακριβό σου χάδι να μου δώσεις κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί. Αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή. Ποτέ μη μ' αρνηθείς. Μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Λίγο το πάλι. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Πάμε στο πλάι σου. Λίγο το πάτη. Και ας ματώσω. Πάμε στο πλάι σου. Το πάτη, το πάτη. Θνητός εγώ και αυτή θεά. Και για να με τρεζάνει, να με τρελάνει δηλαδή, επήρα ανθρώπινη μορφή
και τη γυναίκα κάνει. Ποιος διάολος, μικρή μου. Ποιος διάολος σου δίνεψε και κόψε στα πουλιά σου. Στα μαλλιά σου και χάσες χαϊδεμένη μου όλη την ομορφιά σου. Ποια είναι η πιο ωραία σου μαντινάδα? Από τις πιο αγαπημένες μου μαντινάδες, δύο μάνες έχω στη ζωή. Η μια με έχει γεννήσει, στην Κρήτη όμως με έδωκε για να μεγαλουχήσει. Πάμε γιούρι σου να κάνω τη δουλειά σου. Να κάνω τη δουλειά σου να πλέ ποτά φανταχή. Μικρή μου τα μαλλιά σου. Ελπίζω να φιλιώσει καιρό με το καιρό. Έχει τα δόντια στη καρδιά, τα νύχια στο μυαλό μου. Μ' αγώ για το καλό μου, για εκείνη πολεμώ. Κι όλα του κόσμου τα καλά με κάνει να μισήσω, για να τσιτραγουδήξω το πιο βαρύ καημό. 12 χρόνια, συντρόφος, συντροφιά. Και γιατί αυτό και όχι ένα άλλο? Κάπως έτσι είμαι γενικότερα, άμα κολλήσω κάπου δένομαι και δένομαι. Έχω παραγγείλει άλλο, αλλά δύσκολα θα αποχωριστώ. Έχει και ροκές με το λέω του, Μπορεί. Γίνεται διάφορα, πώς δεν είναι, βέβαια. Εκτός από παραδοσιακό εργάλιο έχει... είναι και ο τρόπος κουρδίσματός του που έχει ένα γρέζι, έχει ένα distortion βλέπε. Το οποίο εντάξει, ακούγεται. Ακούγεται και σαν ροκ, ξέρω εγώ. Σαν κιθάρα καλή. Όχι καλή, άγρια. Ναι, άγρια. Άγρια κιθάρα. Πολλές φορές ποτό πιωτό πέφτουμε μεθυσμένοι, σχεδόν αγαπημένοι, καθείς να κοιμηθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την πόρα, σαν τη στέρνη την ώρα που θα επιτεθεί. Μετά με το Λαούτο είναι που έτρεχα στα πανηγύρια.
και καθόμουν μπροστά, ας πούμε, για να βλέπω τι κάνουν οι λαουτιέρδες. Δεν υπήρχε δάσκαλος, ούτε και μέσον βέβαια, για να πηγαίνουμε στον Άγιο. Το πρώτο μας όχημα ήταν ένα τραχτέρι. Τραχτέρι, αυτό το ξέρεις. Θυμάμαι τον πατέρα μου για πάρει στροφή, ας πούμε, ανοιχτή. Έβγαινε έξω από το τραχτέρι, έβγαινε για να στρίψει, ας πούμε. Το θυμάμαι αυτό. 5 χρονών ήμουν, αλλά το θυμάμαι. Και όταν έβρεχε, πέραμε τις συσκευασίες, τις σακούλες από το φύραμα, το λέμε, από τις ζωοτροφές δηλαδή, χάρτινη, και την έκοβε ο πατέρας μου έτσι, μοίραζε το παραλληλόγραμμο στη μέση, που έκανε τη γωνία και βάζαμε το κεφάλι σαν κουκούλα, δηλαδή, για να σκεπαζόμαστε έτσι, για τον δρόμο. Καπαρτίνα. Σαν καπαρτίνα, ναι. Στα όρια που γυρίζομαι, με το σεβδά σου αγάπη μου στέκω και του σιουτίζω. Έλα να σε βρίσκα στην ερημιά, μια μέρα που να βρέχει μα, μα να δω το πως αβολό σπηλιάρι να μην έχει να. Να έρχεται μπόρα δυνατή, να μην μπορεί αποσκιάσεις. Βλέπω κάθε φορά μια φωτογραφία με τα πρόβατα. Υπάρχει μια φωτογραφία που είμαι 6 χρονών. Και έχω παρατηρώ το χαμόγελο, ας πούμε. Αυτό το χαμόγελο τότε δεν νομίζω ότι να το ξαναπετύχω. Έχω την μακάρι, εντάξει. Δεν λέω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος. Γιατί τα πράγματα πάνε ωραία, έχω βρει ωραίους ανθρώπους. Ζω ωραίες στιγμές, μοιράζομαι, παίρνω, δίνω, σπουδαία πράγματα. Αλλά το χαμόγελο είναι εξής, κάτι που το οποίο όσο πιο πηγαίο είναι, χωρίς πολλά πολλά πράγματα, χωρίς πολλές σκέψεις, τόσο πιο καθαρό και αληθινό είναι αυτό το χαμόγελο, δεν ξέρω να το ξαναπετύχω. Υπάρχει μια μαντινάδα του Γιαλάφτη. Φεύγει η ζωή και χάνεται και δεν γιαγέρνει φως μου. Και εσύ θα ρίσεις πως θα γεννείς κατακτητής του κόσμου. Μεγάλη αλήθεια. Οι πετυχημένες μαντινάδες που βγάζουν αλήθειες είναι σαν να ανοίγεις ένα βιβλίο. Αφορμή για πολλές σκέψεις. Σκέψεις και κόμπι λύνονται κάποια φορά. Είναι δηλαδή σαν να ανοίγουμε βιβλίο ψυχολογίας. Με μια μαντινάδα λύνει μέσα, λύνει. Έλεγε ο πατέρας μαντινάδες. Ο πατέρας μου βέβαια. Μια αγαπημένη μου παλιά μαντινάδα, λέει, πού είναι ο καιρός πουλάκι μου, πού είναι ο καιρός πουλί μου, που σε έκανα βασιλικό και σε έβανα σε αυτή μου. Όλοι μου λένε απάρνηστο του λασίθιου το δρόμο, μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Μα εγώ θα πιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Τώρα έχω την αίσθηση ότι χάθηκαν αυτά τα γλέντια. Δηλαδή, πολλαπλασιάστηκαν οι μπαλωθιές, οι κούπες, άλλο και αυτό, οι πλαστικές καρέκλες και τα ουσιαστικά του γλεντιού μάλλον έχουν παραμεριστεί. Ναι, αλήθεια αυτό. Έχουν εξαστατήσει κάμποσα χρόνια και η Ιρακή έχει αλλάξει με τα ουίσια τώρα. Ναι, ναι. Πάει η Ιρακή. Εντάξει, υπάρχει η Ιρακή, αλλά τα τραπέζα είναι νεροπότηρα. Είναι ουίσια. Παλιά, ας πούμε, ξεχωρίζαν στα πανηγύρια οι χορευτάδες, οι τραγουδιστάδες, αυτοί που βγάζανε μαντινάδες ωραίες, οι ωραίες κοπελιές, οι παράξενοι, οι κουζουλοί, όλοι αυτοί ξεχωρίζανε. Τώρα μπορούν κάποιοι τυπάδες να πάνε μπροστά, ας πούμε, στο λιράρι και στις λαουθιέρες, να τις κρύψουν, γιατί είναι και θεριά, ας πούμε, και να τους αποκόψουν από τον κόσμο. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, με κούρασε λίγο. Όποιος είναι παλικάρι, δόξα τω Θεώ, προβλήματα έχουμε να λύσουμε και να τα βάνει με αυτούς που πρέπει να τα βάνει, έτσι. Μουσική.
πρώτος τίτλος ήταν «Τι γυρεύει ένας Ιρλανδός στην Κρήτη». Καταρχήν είμαι κακό δείγμα Ιρλανδού. Δηλαδή δεν γεννήθηκα στην Ιρλανδία, η οικογένειά μου είναι Ιρλανδή. Αλλά εγώ γεννήθηκα στην Αγγλία, μεγάλωσα στην Αγγλία, Καναδά, Αμερική και Ιαπωνία. Και μετά έζησα Ινδία και Αφγανιστάν και κατέληξα εδώ. Οπότε δεν έχω κάποια εθνική ταυτότητα με τη συνηθισμένη έννοια. Και στο να βρίσκομαι στην Κρήτη, βρίσκομαι σε ένα χώρο που μου ταιριάζει. Η μουσική σε κράτησε εδώ. Η μουσική με έφερε εδώ. Ναι. Πρώτη φορά που άκουσα λίρα πρέπει να ήταν το 1970. Και ήρθα πίσω να ασχοληθώ με τη λίρα το 1975. Και θυμόμουν όλα αυτά τα χρόνια που ταξίδευα στην Ινδία και στο Αφγανιστάν αυτό το πράγμα, ότι κάποια μέρα θα ήθελα να γυρίζω να ασχοληθώ με αυτό. Και το 1975 το έκανα. Ναι. Παραξενεύτηκες στην αρχή με τις Ματινάδες? Όχι, η Ματινάδα δεν είναι κάτι που μου φάνηκε ιδιαίτερα παράξενο ούτε άγνωστο. Εμένα η μητρική μου γλώσσα είναι η αγγλική και σχεδόν δηλαδή, όλο το Σέξπιρ, η Ματινάδα ουσιαστικά είναι η ίδια ποιητική φόρμα. Ο Σέξπιρ. Ναι, βέβαια. Και τα ρουμπαγιάτ των Αράβων, έτσι, η αραβική ποιήση και η περσική ποιήση είναι στην ίδια φόρμα λίγο πολύ. Πάρε με νύχτα, πάρε με νύχτα, πάρε με νύχτα, πάρε με νύχτα, πάρε με. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή χωρίς τη μουσική και δεν θα μπορούσα να ζήσω τη ζωή χωρίς μουσική. Θα έλεγα είναι η γλώσσα της συνομιλίας μου με οτιδήποτε θεωρώ ιερό. Και τι θεωρείς ιερό? Τα πάντα. Δηλαδή μπορείς να δεις το ιερό μέσα σε αυτό που θεωρείς άσχημο. Αυτό είναι το δύσκολο. Και έτσι βοηθάει η μουσική. Είναι και η φύση, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι αυτή η ποικιλομορφία που γεννά αυτή τη μουσική. Το πιστεύω αυτό, ναι. Η μουσική είναι ένα φυσικό προϊόν που αναδύεται από αυτόν τον τόπο με πολύ παρόμοιο τρόπο που αναδύεται η βλάστηση, τα φυτά, τα λουλούδια, τα πουλιά, όλα τα άλλα τα φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι κάτι που έρχεται μόνο από το μυαλό ενός ανθρώπου ή κάτι τέτοιο, έρχεται από το σύνολο. Εδώ θα μείνεις? Από ό,τι ξέρω, στο βαθμό που είμαι σε θέση να προβλέψω το μέλλον, ναι. Χριστέ. Αντρική υπόθεση δεν είναι, Ματινάδα? Νομίζεις? Εμένα ο πατέρας μου ξυπνούσε το πρωί και τραγουδούσε ριζίτικα. Η μάνα μου Ματινάδες και η γιαγιά μου Μυρολόγια. Ήταν λοιπόν αβίωμα. Καμιά φορά ακόμα και όταν τσακωνόταν στο σπίτι, λέγαν το πρώτο μισό μιας Ματινάδας και απαντούσε ο άλλος με το υπόλοιπο μισό. Ποιους θεωρείς μεγάλους Ματινάδολόγους?
Θεωρώ μεγάλους μαντιναδολόγους αυτούς που οι μαντινάδες δεν έχουν σβήσει από το μυαλό μου. Για πες μια μεγάλη τέτοια μαντινάδα. Δεν σε φοβούμε θάνατε και όποτε θέλεις κόπια. Μα το ποτήρι της ζωής ξεχυλισμένο το πια. Να ανοίξω το σπιτούρι του, να βγάλω την καρδιά του και με το αίμα της καρδιάς και με το αίμα της καρδιάς να βάψω τα μαλλιά μου, Χριστέ. Αποφάσισες, ο χρόνος ή ο έρωτας? Ο έρωτας. Ο έρωτας, ε. Πώς το λέει η Μαντινάδα? Ο χρόνος με τον έρωτα. Ετσακωστή καμπάλη. Ποιος από τους δυο την ζημιά την κάνει πιο μεγάλη? Για πες μου για τον Μάνο, το Χατζηδάκι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης είναι μια τελεία που είναι στριγγυλή. Και κάτι το στριγγυρώνει ο και ο Μάνος. Ποια Μαντινάδα του άρεσε, θυμάσαι? Βιόρα που σε μεγάλωσα. Με το ματιό μου δάκρυα. Εγώ περίμενα αθούς και εσύ πετάς αγκάθι. Και του κάτσου του άρεσε μια νέλη. Δεν με φοβίζω θάνατος. Άρα είναι τα σπουδαία. Τον αγαπάς να μην μπορείς να αλλάξεις την ιδέα. Όχι, του Ρίτσου άρεσε αυτή, του Ρίτσου. Του Ρίτσου. Του Ρίτσου. Του Κάτσου άρεσε που τον περισσινό σεβδά. Εκατόρθωσα και βγήκα. Μα εγώ δεν ζω χωρίς σεβδά και σε καινούριο μπήκα. Πες μου τη ζωή σου μικρός. Δώσ' μου μερικές εικόνες. Τι ήθελα πιάνω σε ζάπρο τα πρώτα. Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε η γάμη, μ' άρεσε τα ξενύφια, τα καφενεία, τα... Σε ένα γάμο παράδειγμα, θέλει γινόταν. Είμαι ο τελευταίος που έβγα το πρωί. Έβγα με τις γυναίκες που σκουπίζανε το χωροστάσι. Η Μαντινάδα που είναι συνήθως είναι δικιά σου, ε? Ναι. Για θυμίσέ μου τι. Λιγότερο από μια στιγμή. Μάθηκε να κοιταχτούνε. Μπορεί να φύγει μια ζωή, να μην λησμονηθούν. Η μανούλα του στον Άδη τράβηξε μια χαράκια της καρδιάς μου βασιλιά με τον ήλιο στα μαλλιά. Μη περνάς τη χαράκια, η ζωή είναι πιο. Πάνω μου να λέει,
Μα συνέντευξη πάμε να κάνουμε τώρα, τραγούδια θα λέμε μόνο. Έπαιζε μαζί σου. Δεκός μου. Μαζί παίζαμε. Στο σπίτι μαθαίνα, τον άκουγα. Πήρασα τη λίρα από το 5 χρονό. Και να μην του κάνω λέει ζημιά. Και εγώ σιγά σιγά άκουγα με την ακοή και κούρτισα τη λίρα. Και έμαθα και παίζα κάτι. Και την έπαιζε σιγά σιγά και αυτό σε διέκουσε και βγήκε απάνω, τα μόγια τώρα. Και δεν άνοιξε να με ενοχλήσει, μόνο άκουσε κάτι. Και έστειλε και κάμποση ώρα και μια στιγμή σ' ανοίγει και πάω να αφήσω τη λίρα στο κρεβάτι. Για να μην τη σπάσω τάξη, να του κάνω ζημιά. Και μου λέει, πες με, για πες, λέει, αυτό που παίζεις, πες με. Και από εκεί τώρα, μου λέει, να προσέχεις όμως τη λίρα να παίζει. Ας άφηνε δηλαδή. Ωραίο λέει χαρακτήρα. Ωραίο λέει ήχο βγάζει το δάχτυλο έτσι. Και μάθανε μαζί τον. Από αυτό μάθανε. Και αυτός παιδάκι ήταν. 4 χρόνια μεγαλύτερος. Αυτός ήταν 10 και εσύ 5. Εδώ. Να δω καίει. Γιατί είσαι ανήσυχος τώρα, μόλις σου πάρουν τη λίρα είσαι ανήσυχος, ε. Ναι. Τα τι έκανα. Έκανα τίποτα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό. Πιο λεβέντικο είναι το λαούτο και πιο παραπονεμένη λίρα. Εγώ θα έλεγα το λαούτο είναι και τα δυο. Και τα δυο μαζί. Ο παλιός τι λέει. Ωραία, τα όργανα είναι ωραία. Άμα τα παίζουμε καλά. Άμα δεν τα παίζουμε, να μην τα παίζουμε για να μην τα ταλαιπωρούμε. Και να ταλαιπωρούμε και τις άλλους. Με τι τραγούδια μεγάλωσες. Εγώ μεγάλωσα με τα δικά μας τραγούδια. Κρατικά περισσότερο. Και στην πορεία τώρα, μέσα στην εφηβεία, άκουγα και άλλα πράγματα. Και ναι, όλα εποχής ακούμε. Ροκ. Άκουσα και ροκ. Ωραία, πρέπει να τα ακούμε όλα. Ναι. Εσύ τα ακούς τα ροκ γιατί πηγαίνεις στα φεστιβάλ, ε. Ναι, ναι. Εγώ, τα ακούω, θέλω, ναι. Θέλω, εντάξει. Ναι. Όταν ο μουσικός παίζει καλά, έχεις εκεί. Ό,τι και να παίζω, είναι παγκόσμια όρωσα. Αρέσει και στα ζώα και στα πουλιά και στα... Ο Νικ Κέιβ είναι αγαπημένος εσένα, ε. Ναι, μα. Τον αγαπώ, είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Και του είναι και ο Ψαρατώνης. Ναι, το ξέρω. Όπου κάνει φεστιβάλ. Να τον και. Να τον και έρχεται. Αυστραλία, Νικέι, Ψαρατώνης.
Σε τρώει, σε τιμωρεί. Αυτός είναι ο Θεός. Η αρμονία. Όλα είναι με ρυθμό. Αλλιώς δεν υπάρχει. Ο αέρας είναι με ρυθμό κανονικό. Και παίζει μαζί του μουσική, ακούς ήχους. Η θάλασσα είναι με παλμό. Μουσική είναι όλη. Η αρμονία της φύσης είναι ο Θεός. Και μας τιμωρεί. Για δεν τη σεβόμαστε. Τη φύση. Ναι. Οι αρχαίοι την βλέπανε, την γνωρίζουν και κάνουν και ωραία πράγματα. Και ζούσαν και ωραία και καθαρό. Τώρα μας την έχουμε λερώσει. Αυτή θα επανέλθει με τα χρόνια. Πάλι με την αρμονία της. Ωραία την πληρώνουμε εμείς. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι ένα άλλο σταύρο, θέλω να πω σημείο. Δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου ούτε μεγάλη, ούτε μικρή, ούτε ψηλά, ούτε χαμηλά. Αν η γης είναι ψηλά, είναι ψηλά όλοι οι άνθρωποι. Αν η γης είναι χαμηλά, είναι όλοι χαμηλά. Και αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον εκδούν οι γυάλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός από απόσταση μεγάλη. Τι άλλο πιο πολύτιμο είναι σε αυτούς τους τόπους, το να είσαι απλός και στη ζωή, να αγαπάς τα ανθρώπους. Ήρθαμε και θα φύγουμε. Γεια σου, χαιρετισμό. Γεια σου, Σταύρο. Είναι τιμή για μένα που ήρθες στον κόσμο, στο δικό μου και σε φιλοξενήσε. Έστω για λίγο, αλλά αυτό το λίγο είναι πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πολύ. Για πες μια μαντινάρα τώρα να πορεύουμε. Ο άνθρωπος τη μοναξά, να μην την αφοβάται. Γιατί ποθένει ο μοναχός και ο μοναχός γίνεται. Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό χαράκι με χαράκι κάθεται ναϊτός. Το ποδήλατο το πήρες? Το ποδήλατο. Χρόνια μετά ήμουν το μαντολίνο το πήρα 4,5-5. Μετά ανοίξαμε ένα μαγαζί mini market. Και αφού ήταν η ηλικία τώρα που όλα τα παιδιά του χωριού είναι ποδήλατο, εντάξει, το πεις πράγμα, ας πούμε, να μην έχω και εγώ τώρα, ζήλευα κιόλας, γλάκουσα με τα πόδια, ξυπόλυτος κτλ. Και σκέφτηκε ο πατέρας μου. Υπήρχε μια προσφορά από μια εταιρεία με ένα τόνο αλάτι, δώρο ένα ποδήλατο. Πήγε και παρήγγειλε το ένα τόνο αλάτι για το χωριό που είναι 200 ατόμων. Και τρώγαμε αλάτι για χρόνια, έμεινε και μετά που κλείσαμε το μαγαζί, έμεινε και το ποδήλατο έμεινε. Ακόμα θα έχουμε αλάτι. Έχει αλάτι από όλοι. Παρακαλεί τον ήλιο να ανατείλει, να ανατείλει. Σαν ένα ριζίτικο, ελπίζω να ακούσατε απόψε την εκπομπή. Και μη ρωτάτε γιατί απέφυγα όλα τα άλλα τα πικρά που μας περιτριγυρίζουν, γιατί θα αρχίσω πάλι τις μαντινάδες. Μια αναστραπή είναι η ζωή και στάναμα που κάνει, ό,τι προλάβει ο άνθρωπος, τα υπόλοιπα τα χάνει. Καλό σας ξημέρωμα.